στη βράβευση του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Απόστολου Τελικόστογλου για την δεύτερη θέση που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών στο άθλημα του Ταϊκβοντό, προχώρησε ο Αθλητικός Σύλλογος Ταϊκβοντό Καβάλας. Παράλληλα, βραβεύτηκε και ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, Χρήστος Αλμασίδης, για την προσφορά του και την αφοσίωσή του στον αθλητισμό και το Ταϊκβοντό. Η σημερινή βράβευση ήρθαμε εδώ στο χώρο του κύριου Βρανά να βραβεύσουμε τον Αποστόλη Τελικοστόγλου, ο οποίος είναι στην Ολυμπιακή Ομάδα της Ελλάδας. Κάνει την προσπάθειά του για να πάρει την πρόκριση που θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο και δεν γνωρίζουμε το πότε θα γίνουν. Είμαστε κοντά στον Αποστόλη εδώ αυτά τα χρόνια. Είχαμε σκοπό να πάμε να τον δούμε και στους προκριματικούς αγώνες που θα γινόταν στην Ιταλία, στο Μιλάνο, αλλά λόγω του κορονοϊού αναβλήθηκε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και μακάρι να ο άνθρωπος να προκριθεί για να καταφέρει το στόχο του και να κάνει και ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Ανήκω στην προ-Ολυμπιακή ομάδα της χώρας μας, στην Εθνική Ομάδα αρκετά χρόνια. Η διάκρισή μου το 2019 είναι το σημαίνιο Παγκόσμιο Ανδρών. Είμαι ο πρώτος Έλληνας που συμμετείχε σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος. Τώρα κυνηγάμε την πρόκληση στην Ολυμπιάδη, η οποία ήταν προγραμματισμένη τον Μάιο στο Μιλάνο. Αυτό αναβλήθηκε. Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, πήρε αρκετές αναβολές. Πλέον δεν έχουμε σίγουρη ημερομηνία. Δεν υπάρχει σίγουρη ημερομηνία και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και αυτή είναι, ακόμα δεν είναι σίγουρο. Τώρα εμείς συνεχίζουμε τις προπονήσεις χωρίς ημερομηνίες για το πότε θα παίξουμε. Ελπίζουμε να είναι περίπου το Νοέμβριο, ξέρω κάπου στα κοντά. Και όλα τώρα, και ακόμα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν ξέρουμε αν θα είναι σίγουρο ότι θα γίνουν. Ελπίζουμε πως θα γίνουν, έτσι να πάρουμε την πρόκληση να συμμετέχουμε και εκεί. Πέρασες μια περίοδο καραντίνας όπως σε όλοι οι υπόλοιποι. Πόσο δύσκολο είναι για σένα που αθλείσαι να μείνεις μέσα στο σπίτι κλεισμένος και να αφήσεις για λίγο το άθλημα? Ναι, ήταν ίσως είναι η πιο δύσκολη περίοδο, γιατί εμείς είχαμε προσωπικά είχαμε άδεια για προπονήσεις, αλλά για 2-3 εβδομάδες μας τις πήραν και αυτές. Εγώ κατάγομαι κιόλας από ένα χωριό, οπότε ήταν πολύ πιο δύσκολο από μένα. Δεν ήμουν κοντά στο γυμναστήριο μου, δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Ήταν δύσκολες 2 εβδομάδες. Θεωρώ ότι κάναμε όσο μπορούσαμε συντήρηση αυτών που ήδη είχαμε κάνει, γιατί είχαμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προετοιμασία με την Ολυμπιακή Ομάδα σε χώρο στο εξωτερικό. Εντάξει, προσπαθήσαμε να συντηρήσουμε αυτό που είχαμε. Αυτό στην ουσία κάνουμε και τώρα, καθώς δεν υπάρχει πολυτέλεια για καλή προπόνηση. Δεν μπορείς, είναι άθλημα επαφής και ακόμα δεν επιτρέπεται η επαφή κανονικά. Εντάξει, συντηρούμε αυτό που έχουμε και ελπίζουμε από Σεπτέμβριο να μπούμε κανονικά. Σε εμάς βέβαια είναι τιμή μας που όλο αυτό φέτος το οργάνωσε ο Χάρης ο Παλτόγλου εδώ στο χώρο μας. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ξεκινήσαμε με όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες και εξελίχθηκε σε κάτι πάρα πολύ καλό και μοναδικό. Διοργανώνουμε κάθε μέρα κάτι διαφορετικό για τα παιδιά σας. Του χρόνου θα είμαστε ακόμη πιο δυνατοί, με ακόμη καλύτερους πρωταθλητές. Και θέλω να πω ότι τελικά πρέπει να αφήνουμε και λίγο τα παιδιά μόνα τους. Εγώ βλέπω ο Χάρης τα έχει κάνει όλα στρατιωτάκια. Είναι παιδιά που υπήρχαν είτε στη σχολή είτε όχι. Εντάχθηκαν στο σύνολο καταπληκτικά. Δουλεύουν απίστευτα, οργανώνουν το χώρο. Αυτό φυσικά είναι δουλειά του Χάρη, έτσι, γιατί εμείς ασχολούμαστε όσον αφορά το χώρο, τη φύλαξη και τη σύντηση. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι κάθε καινούργια ιδέα μπορούμε να την υλοποιήσουμε σε αυτόν τον μοναδικό μας χώρο και να έχουμε δίπλα μας άξιους συνεργάτες, όπως προσθέθηκε στο team μας και ο Χάρης, και να διοργανώνει ωραίες ημέρες σαν και αυτή την απόψινή, με παγκόσμιους πρωταθλητές, πανελλήνια πρωταθλήματα και όλα μας πάνε τέλεια. Η παρουσία μας εδώ είναι για να τιμήσουμε τον συνάδελφο και φίλο προπονητή τον Χάρη τον Παλτόγλου για αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει για το camp του καλοκαιριού. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που και με πολύ μεγάλη διάθεση βρεθήκαμε εδώ, διότι στο πρόσωπο των μικρών παιδιών βλέπουμε το πάθος και τη διάθεση για να μάθουν, για να εξελίξουν το άθλημα, και είναι υποχρέωσή μας να βρισκόμαστε και εγώ αλλά και ο αθλητής μου σε τέτοιες προσπάθειες που γίνονται από συναδέλφους, και με γνώμονα βέβαια την εξέλιξη των αθλητών σε όποια κατηγορία ηλικιακή και να βρίσκονται. Όσον αφορά την δυσκολία την οποία βιώνουμε όλοι μας, και οι αθλητές βέβαια αλλά και οι προπονητές, για ένα τρίμηνο όντως ήταν δύσκολα τα πράγματα, διότι βρισκόμασταν σε μια περιοδία για 3 μήνες με την Ολυμπιακή Ομάδα στο εξωτερικό. Γυρίσαμε διότι υποχρεωθήκαμε να επιστρέψουμε λόγω του ότι αναβλήθηκε και η Ολυμπιάδα. Και όλο το πρόγραμμά μας συρρυκνώθηκε και
προσαρμόστηκε στα δεδομένα τα οποία είχαμε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού